Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Καλημέρα κύριε Τάσο. Καλησπέρα. Κανονικά ραδιοφωνικά θα έπρεπε να σας αποκαλώ κύριο Δημητριάδη, αλλά επειδή εγώ έτσι σας γνώρισα και όσα χρόνια και αν περάσουν έτσι θα σας αποκαλώ, το κύριε Τάσο θα μας ακολουθήσει σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με το προφίλ σας. Κάποιοι σίγουρα που μας ακούν σας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Όσοι ασχολούνται με το χώρο του fitness σίγουρα έχουν ακούσει το όνομά σας. Οι περισσότεροι από αυτούς σίγουρα έχουν συνεργαστεί κιόλας. Πόσα χρόνια πέρασαν αλήθεια από τότε που δημιουργήσατε ένα άλλο γυμναστήριο, πιο σκληροπυρηνικό, ένα σιδεράδικο, έτσι, έτσι το αποκαλείτε, το Σούπερμαν. Σωστά. Το Σούπερμαν έγινε αυτή. Απλά πριν μας απαντήσετε, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, γιατί δεν σας ακούμε πολύ καθαρά. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα με ακούτε καλύτερα. Τώρα πολύ καλύτερα. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, είναι πριν 32 χρόνια η εκκίνηση στο χώρο της Θεσσαλονίκης με ένα γυμναστήριο το οποίο αποτέλεσε και σταθμός σε ό,τι αφορά το χώρο της γυμναστικής στην Ελλάδα. Από εκεί ξεκίνησαν μια τρελοπαρέα ανθρώπων που αγαπούσαμε τη γυμναστική κατά βάρη και φτιάξαμε ένα γυμναστήριο καθαρά για μας, για να μπορούμε να γυμναστούμε. Αυτό είδαμε ότι είχε απήχηση, οπότε πήγαμε σε ένα λίγο μεγαλύτερο χώρο. Τότε δεν είχαν καμία σχέση χώροι όπως είναι τα σημερινά γυμναστήρια τόσο μεγάλη. Πήγαμε λοιπόν σε ένα χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων. Εκεί μέσα στήσαμε αυτά τα οποία θέλαμε και ήμασταν τότε και φοβόμασταν κάπως, μήπως τυχόν η δουλειά μας δεν πάει καλά. Αλλά τελικά αρχίσανε να έρχονται πάρα πολύ. Φανταστείτε ότι σε μια περίοδο εκκίνησης του γυμναστηρίου στα 200 μέτρα είχαμε κατά μέσο όρο 400 πελάτες το μήνα. Μάλιστα. Κύριε Τάσο. Και θυμάμαι, με συγχωρείς που σε διακόπτω πως λέω, και θυμάμαι ότι χαρακτηριστικά οι γυναίκες περνούσαν τέξω και φοβόντουσαν. Και πώς να μην φοβόντουσαν, γιατί τυχαίνει να γνωρίζω και μερικούς πελάτες σας. Ναι, από τότε σας ακολουθούν ακόμα. Βέβαια. Φανταστείτε ότι υπήρχαν κουρτίνες απ' έξω από το γυμναστήριο, γιατί τότε δεν υπήρχαν οι μεπράνες, οι γυναίκες. Ναι. Επειδή ακούγαν τις φωνές από τις προσπάθειες των παιδιών, φεύγαν μακριά. Οπότε σε κάποια φάση που καθάριζα το γυμναστήριο, ήταν η μέρα Κυριακή, έχω ανοιχτεί την πόρτα και σταματάνε μπροστά μου δύο ποδηλάτισες από την ομάδα του Βέλος, οι οποίες ήταν πρωταθλήτριες. Βλέποντας το χώρο μέσα, εκστασιάστηκαν και μου λέει: Τι κάνετε εδώ, γιατί είναι βάρη, λέει, μας ενδιαφέρει. Λέω: Κορίτσια, αν δεν σας πειράζει, λέω, το αντρικό στυλ που έχει το γυμναστήριο, ελάτε, λέω, να ξεκινήσουμε. Και έτσι άρχισαν να μπαίνουν οι πρώτες γυναίκες μέσα στο γυμναστήριο. Και έκτοτε αναλάβατε τις πιο ωραίες γυναίκες της πόλης για να τις κατεβάσετε, όχι απλά να τις γυμνάσετε, να τις κατεβάσετε και σε αγώνες fitness. Ναι, έτυχε πέρα από την τρέλα την οποία είχα, σε ό,τι αφορά το άθλημα το οποίο επέλεξα σε χρόνια τα οποία δεν το ήξερε κανένας. Και αυτό ήταν ένα κίνητρο για μένα να ξεκινήσω, βλέποντας μια φωτογραφία ενός παλιού ηθοποιού, ο οποίος ασχολιόταν με την γυμναστική με τα βάρη, του Steve Rich, ο οποίος ήταν ένα πρότυπο σε μια ταινία της μυθολογίας, έπαιζε τον Ιάσονα. Αποτέλεσε αυτή τη φωτογραφία κίνητρο για να ξεκινήσω. Γιατί εγώ ήμουν ένα παιδί λίγο χοντρούλικο, μου άρεσαν πάρα πολύ τα γλυκά, μου άρεσε πάρα πολύ να ξαπλώνω και να τρώω. Είχα κάποιες συνήθειες, δεν μου άρεσε καθόλου η γυμναστική. Οπότε αυτό μου αποτέλεσε κίνητρο για να μπω μέσα στον χώρο και να ψαχτώ λίγο περισσότερο. Θα πάμε και σε αυτό, γιατί η παιδική παχυσαρκία έχει αγγίξει πολύ υψηλά επίπεδα και στη χώρα μας. Όμως επειδή ξεκινήσατε από το Σούπερμαν, πριν από αυτό, αν δεν απατώμε, φύγατε στο εξωτερικό και μάλιστα στις ΗΠΑ για σπουδές και για εργασία. Αυτό σας επηρέασε. Όλη την οτροπία που προφανώς δεν θα ήταν η ίδια με αυτή που υπήρχε τότε στη Θεσσαλονίκη και ακόμα και σήμερα σε σχέση με αυτή του εξωτερικού. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αποστολία μου. Απλώς, όσο πριν να κάνω το Σούπερμαν, το μεταπτυχιακό μου στη Νέα Υόρκη το έκανα το 1995, όντας τότε 35 ετών, είχα βγει ήδη από το σχολείο, έχοντας ένα πτυχίο πολιτικού μηχανικού από το Πολυτεχνείο. Αποφάσισα λοιπόν να ασχοληθώ εκτός από την κατάσταση που έχει σχέση με την κατασκευή κτηρίων, να ασχοληθώ με την κατασκευή του ανθρώπινου σώματος. Δηλαδή, στο ένα χτίζεις κτίρια και μετράς τη στατικότητα του ανθρώπινου οργανισμού, του κτιρίου, και στο άλλο χτίζεις τον ανθρώπινο οργανισμό μέσα από την όλη βιοχημία, φυσιολογία, προπονητική, διατροφή. Και αυτό ήταν για μένα εκείνη την εποχή εκστασιασμός.
Έτσι λοιπόν το 1985 με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων έφυγα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, όπου έκανα ένα μεταπτυχιακό στο New York University και από εκεί η νοοτροπία μου, παρόλο που ήξερα πάρα πολλά πράγματα, άλλαξε εντελώς. Και το σημαντικό ήταν ότι μου έδωσε τέτοια δυναμική, γιατί γυρνώντας πίσω από τη Νέα Υόρκη, νόμιζα ότι είχα κατακτήσει τον κόσμο. Οπότε προσπάθησα σιγά σιγά όλη αυτή την νοοτροπία να την περάσω στους δικούς μας τους χώρους, εδώ για τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και γενικότερα, γιατί η εταιρεία μας, εκτός από μια εταιρεία που έχει γυμναστήρια, εξοπλίζει κιόλας χώρους από ξενοδοχεία, φτιάχνουμε γυμναστήρια, έχουμε μηχανήματα, συμπληρώματα διατροφής. Οτιδήποτε δηλαδή έχει σχέση με τον φυσικό χώρο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί βλέπουμε ότι εξαιτίας των οικονομικών συνθήκων σήμερα, η αφρόκρεμα των Ελλήνων φεύγει στο εξωτερικό προκειμένου να αναζητήσει διαφορετικές λύσεις, μιας και η χώρα μας δυστυχώς δεν τις παρέχει. Και χαίρομαι που είστε τόσο ενθουσιασμένος, γιατί φαντάζομαι ότι επιστρέφοντας από το εξωτερικό, όπως εύχομαι πραγματικά όλα αυτά τα παιδιά που έχουν φύγει να επιστρέψουν μια μέρα και να δημιουργήσουν εδώ στη χώρα μας συνθήκες ανάπτυξης. Είναι πολύ λυπηρό να αισθάνομαι ότι θα μείνουν εκεί για πάντα προσφέροντας τη γνώση τους και τα νιάτα τους σε μια άλλη πατρίδα. Χαίρομαι που τόσο αισιόδοξα επιστρέψατε πίσω και δημιουργήσατε ακόμα καλύτερες, ακόμα μεγαλύτερες ενασχολήσεις και δραστηριότητες από αυτές που είχατε πριν φύγετε. Δεν συναντήσατε όμως δυσκολίες. Η νοοτροπία αυτή διαφορετική εδώ δεν έπεσε πάνω σε τροχοπαιδιά και εμπόδια. Εντυπωσιάστηκα από τον αμερικάνικο πληθυσμό και ειδικά από τους καθηγητές μέσα στο πανεπιστήμιο, γιατί εγώ δεν είχα τελειώσει κάποια φροντιστήρια, ούτε είχα το proficiency. Τα αγγλικά τα οποία ήξερα ήταν αυτά τα αγγλικά τα οποία είχα μάθει στο σχολείο μου και στις ελληνικές παραλίες. Όταν λοιπόν προετοιμαζόμουν για να φύγω στη Νέα Υόρκη, διάβαζα πάρα πολύ ορολογία σε ό,τι αφορά το κομμάτι της δικής μου δουλειάς. Οπότε ήμουν ενημερωμένος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και δεν είχα τη δυναμική του να μιλάω πάρα πολύ καλά τα αγγλικά. Πηγαίνοντας λοιπόν στη Νέα Υόρκη, πιάνω τον διευθυντή του Πανεπιστημίου και του λέω: θα μπορέσω να πάρω ένα κασετοφωνάκι για να ηχογραφώ μέσα τους καθηγητές μου? Μου λέει: αν οι καθηγητές σου, λέει, δεν έχουν πρόβλημα, δεν έχω ούτε εγώ. Επίσης μου λέει: μη στεναχωριέσαι, γιατί στον πρώτο μήνα θα έχει λυθεί η γλώσσα σου. Αυτό μου το είπε ο διευθυντής ενός πανεπιστημίου από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Οι άνθρωποι εκεί είναι έξυπνοι, δεν είναι σαν εμάς εδώ. Οι άνθρωποι εκεί, όταν δουν άτομα τα οποία είναι ενεργητικά δραστήρια και προσπαθούν, τους βοηθούν να πάνε παραπάνω. Και ακόμα ας μην έχουν πτυχία, τίποτα. Αν αξιολογήσουν ότι αυτό το άτομο έχει μια δυναμική, αυτοί θα σε σπρώξουν για να γίνεις πύραυλος. Βέβαια, στη Νέα Υόρκη οι ρυθμοί τρέχουν παλαβά, οπότε χρειάζεται να είσαι καλός. Γιατί αν δεν είσαι καλός ή πάρα πολύ καλός, θα σε ξεπεράσουν άλλοι. Οπότε αναγκάζεσαι να γίνεις καλός. Θεωρώ ότι ήμουν τυχερός, γιατί τότε είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο εκεί, ο οποίος ως συζητητής μου με βοήθησε, γιατί ήταν Έλληνας μετανάστης. Και σαφώς η πρώην γυναίκα μου, η οποία με βοήθησε να μετακινηθώ στην Αμερική, μου είχε κλείσει σπίτια, μου είχε κλείσει το πανεπιστήμιο. Εκεί ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Τώρα, θυμάμαι την πρώτη μέρα που πήγαινα στο πανεπιστήμιο, είχα φτάσει Σάββατο στη Νέα Υόρκη και με πάει στέλα στο πανεπιστήμιο με το subway, με τον υπόγειο. Ναι. Και βλέπω μέσα στο τρένο να κοιμούνται. Και την ώρα θέλω, λέω, γιατί κοιμούνται αυτοί? Μου λέει: θα καταλάβεις, λέει, σε λίγο καιρό. Και πραγματικά κατάλαβα, γιατί διαβάζαμε τόσο από τις φοβερές απαιτήσεις. Και τρέχαμε τόσο πολύ. Οπότε δεν υπήρχε η δυνατότητα να ξεκουραστείς. Κοιμόσουν πάρα πολύ λίγες ώρες. Αναγκαστικά ή διάβαζες μέσα στο τρένο, στον υπόγειο, ή ασχολιώσουν με το να ξεκουράσεις τον εαυτό σου. Κύριε Τάζο, για να προλάβουμε, γιατί θέλω να ακούσω την άποψή σας και για άλλα ζητήματα. Okay. Θέλω να μου πει, γιατί δεν θέλουμε τίποτα να σας κόψω πριν προλάβουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια ακόμα. Ευχαριστώ. Μπορούμε να μιλάμε, το ξέρετε πολύ καλά, ώρες, μέρες ίσως. Θέλω να μου πείτε λίγο για τις συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, επειδή πολλοί κόσμοι ασχολείται με το fitness και όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ακόμα περισσότερο, είτε για να βελτιώσουν μυοσκελετικά προβλήματα. Αναγνωρίζουμε όλοι ότι για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις καθημερινές μας ανάγκες, έχουμε αυξήσει τις ώρες δουλειάς, καθώς οι πολιτικοί φρόντισαν γι' αυτό. Φρόντισαν τουλάχιστον να δουλεύουμε, αν όχι το διπλάσιο, μισή φορά επάνω. Βγαίνουν πολλά μυοσκελετικά ζητήματα, έχει αλλάξει λίγο όλο το lifestyle, στηριζόμαστε τόσο στο κομμάτι της υγείας όσο και της αισθητικής. Τι λείπει αυτή τη στιγμή από τη Θεσσαλονίκη? Πιστεύετε ότι έχετε ίσως το μεγαλύτερο γυμναστήριο στην πόλη και από τα περισσότερο εξοπλισμένα? Θεωρείτε ότι κάτι λείπει από αυτή την πόλη? Θα σας πω.
αυτό το οποίο θεωρώ ότι λείπει από αυτή την πόλη είναι η θετική σκέψη. Όλοι αυτή τη στιγμή μιζεριάζουν. Okay, έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Τώρα πρέπει μέσα αυτές τις συνθήκες να επιβιώσουμε. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται να βρεθούν οι αξίες. Θεωρώ λοιπόν ότι οι αξίες στον χώρο του business, άτομα δηλαδή τα οποία έχουν ειδική εκπαίδευση και υπάρχουν σήμερα πάρα πολλά τέτοια άτομα και αυτό είναι το θετικό. Επίσης το θετικό είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος μπαίνει στο γυμναστήριο για να βελτιώσει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία προαναφέρατε, όπως επίσης και να γυμναστεί και να αισθανθεί καλύτερα. Γιατί το γυμναστήριο είναι το καλύτερο αντικαταθλιπτικό. Η δε πόλη μας περιέχει τόσα γυμναστήρια τα οποία περιλαμβάνουν τα πάντα. Και περιέχει τόσους πολλούς γυμναστές και γυμνάστρες οι οποίοι είναι πλήρως κατηγορημένοι για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά σωστά. Ο κάθε ένας λοιπόν που θέλει να πάει σε ένα γυμναστήριο, ας αξιολογήσει αυτούς με τους οποίους συζητάει και ας πάει σε αυτούς που θεωρεί ότι είναι καλύτεροι. Σωστά. Άλλωστε υπάρχει για όλους. Και πληθώρα δραστηριοτήτων για τις ανάγκες του καθενός, τα γούστα του, τις προτιμήσεις του. Τα πολυγυμναστήρια σήμερα κάνουν γυμναστική με μηχανήματα που έχουν μια αίθουσα. Αίθουσες aerobic, αίθουσες για πιλάτες, αίθουσες για TRX, αίθουσες για το power bar. Αίθουσες για το swing cycling που είναι ποδηλασία κλειστού χώρου, πισίνες, υπάρχουν τα πάντα. Ό,τι θέλει κάποιος μπορεί να το διαχειριστεί. Και επίσης εμείς ως μεγάλο γυμναστήριο έχουμε κάνει μια σύμβαση με τα άλλα δύο μεγάλα γυμναστήρια της πόλης, όπου δίνουμε στους πελάτες μας κάποια καρτούλα που θα πάρει πρόγραμμα που λέγεται VIP. Και αυτό τι συμβαίνει. Σημαίνει ότι δύο φορές την εβδομάδα ο κάθε πελάτης από κάθε ένα γυμναστήριο μπορεί να αλλάξει γυμναστήριο. Να πάει σε όποια από τα τρία μεγάλα γυμναστήρια θέλει. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε πεντάστερα γυμναστήρια, όπως είναι τα πεντάστερα ξενοδοχεία. Σαφώς είναι λίγο πιο ακριβό το πρόγραμμα, αλλά σου δίνει δυνατότητα να γνωρίσεις κατά μέσο όρο την εβδομάδα 6.000 κόσμο. Γιατί περίπου κάθε ένα μεγάλο γυμναστήριο έχει 2.000 μέλη. Πρωτοποριακό, προσαρμόζεστε στις ανάγκες της εποχής. Υπάρχει μια συνεργασία. Αν δεν υπάρξει συνεργασία, νομίζω ότι θα είναι για όλους μας πολύ δύσκολα τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Και πράγματι, δίνετε εναλλακτικές στους πελάτες σας που δεν παίρνουν απαρατήρητες. Μπορούν να γυμναστούν σε διαφορετικούς χώρους, σε διαφορετικές ώρες και διαφορετική ποιότητα προγραμμάτων. Σαφώς. Εμείς ξεκινάμε τη λειτουργία στο χώρο μας από τις 7 το πρωί και σταματάμε το βράδυ στις 12. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να έρθει, αν πάει στη δουλειά του 9 η ώρα, να έρθει από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8.30. Συν το ότι λειτουργεί και τα Σαββατοκύριακα. Και τα Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα είμαστε 8.30-8.30 και Κυριακή 4.30-8.30. Για όσους έχουν δηλαδή, έτσι λίγο βεβαρημένο ώρες. Πρόγραμμα μέσα στην εβδομάδα. Mm-hmm. Τώρα θέλω να πω και το εξής, ότι αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με τον εαυτό του, βρίσκει χρόνο. Έτσι είναι. Γιατί αυτό ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Καλά για όλους αυτούς που βρήκαν το δρόμο για το γυμναστήριο. Για όλους αυτούς που ακόμα είναι στον καναπέ, λίγο βαριούνται, λίγο φοβούνται ότι δεν θα ανταπεξέλθουν, ότι πιθανά όλο αυτό δεν θα τους βοηθήσει. Τι έχετε να πείτε? Λοιπόν, ας σκεφτούν τη ζωή τους θετικά. Σε αυτή τη ζωή, κατά μέσο όρο, ο άνθρωπος έρχεται για να ζήσει από τα 70 μέχρι τα 100 του. Κατά μέσο όρο. Εκτός αν θέλει πλάξη του συμβεί κάτι άλλο. Άρα λοιπόν ας αποφασίσουν με ποιο τρόπο θέλουν να ζήσουν. Θέλουν να ζήσουν τρώγοντας γλυκά, ζάχαρη σε πολύ μεγάλο βαθμό, τρώγοντας πολλές ποσότητες λιπαρών και να μην κουνηθούν καθόλου, γιατί ο άνθρωπος είναι σχεδιασμένος για να περπατάει. Ακόμα και ένα περπάτημα μπορεί να βοηθήσει. Δεν απαραίτητο να πας στο γυμναστήριο. Mm-hmm. Αν βγεις έξω και περπατήσεις με τη φόρμα σου 45 λεπτά γρήγορα, σε βοηθάει στο καρδιακό σου σύστημα και σε όλα και σε όλο το γενικό σύστημα το οποίο βοηθάει τον ανθρώπινο οργανισμό να εξελιχθεί. Να σε κάνει πιο υγιή και πιο δυνατό. Αυτό λοιπόν το οποίο χρειάζεται είναι κίνητρο. Ας το βρει το κίνητρο μόνος του. Και τι λέμε μόνος του. Πρέπει να πάρει αυτό την απόφαση, ρωτώντας κάποια άτομα τα οποία γνωρίζουν για να τον εμπνεύσουν. Ή σκεπτόμενος απλά ότι η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή και το να έχει κανείς την υγεία του μέσα από τη γυμναστική, σαφέστατα η υγεία του θα είναι βελτιωμένη και πολύ δυνατή ψυχολογία. Και φυσικά η γυμναστική του παρέχει και αυτό το πλεονέκτημα, αρκεί για να ζει με υγεία και ευτυχία. Τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς σήμερα? Αυτό είναι το καλύτερο. Και επίσης το σημαντικότερο είναι το εξής, ότι μέσα σε αυτήν την εποχή που ζούμε δύσκολη, που είναι δύσκολη για όλους μας, το γυμναστήριο είναι το ισχυρότερο αντικαταθλιπτικό. Στη χαμηλότερη τιμή. Μπράβο, γιατί στο παρέχει ένα σωστά. Μήνα για όσες ώρες την ημέρα θες τελικά, χωρίς χημεία, χωρίς φάρμακα από τον ψυχολόγο, τον ψυχίατρο και οποιοδήποτε άλλο θα μπορούσε να συμπαρασταθεί, κοινωνικοποιούμενος μέσα σε κόσμο που έχει πιθανά ίδια ενδιαφέροντα με σένα ή και διαφορετικά. Τέλεια. Έτσι λοιπόν αυτό που λέω σε όσους συζητάω, τους λέω, αν δεν κάνετε την γυμναστική τρόπο ζωής, όπως δηλαδή πλένεις τα δοντάκια σου με την οδόπαστα και την οδόπαστα κάθε μέρα, κάθε μέρα γυμνάσου. Και επίσης υπάρχει και εξίδωνα τροπία για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Νομίζουν ότι το γυμναστήριο είναι δύσκολο. Το γυμναστήριο δεν είναι δύσκολο, δεν έρχεσαι να γίνεις συντακτής. Το γυμναστήριο είναι χόμπι. Έρχεσαι να δεις κόσμο, να κινηθείς και να περπατήσεις.
να αθληθείς. Και οι έμπειροι μέσα προπονητές και προπονήτρες σου δίνουν την καθοδήγηση πώς πρέπει να το κάνεις σωστά. Και αυτοί αποτελούν έμπνευση με το στυλ τους, με τον εαυτό τους. Έτσι λοιπόν, όπως ο Γκάλης αποτέλεσε έμπνευση, γιατί θυμάμαι τότε στο Ποσειδόνιο υπήρχαν οι μπασκέτες κατασκευασμένες και δεν πήγαινε κανένας να παίξει. Όταν είδαν τον Γκάλη να παίζει, τότε γέμισε. Μπράβο, όλος ο κόσμος πήγε να παίξει μπάσκετ. Άρα λοιπόν, έμπνευση θέλουν. Στην πόλη μας υπάρχουν. Υπάρχουν χώροι, υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχει προσωπικό πολύ εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προκειμένου να στηρίξει όλες σας τις ανάγκες. Ο κύριος Δημητριάδης είναι φυσικά ένας από αυτούς, δεν μπορώ να μην το τονίσω. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 10, θα πρέπει να βγω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Τάσο, μία τελευταία φράση από εσάς, γιατί θέλω να κλείσω με εσάς. Keep going. Keep going. Συνεχίστε ψηλά, μη σταματάτε. Η ζωή σας ανήκει, μας ανήκει σε όλους μας. Μην αφήνετε τίποτα πίσω. Πάρτε τα όλα μπροστά και πιάστε το όνειρό σας. Γυμναστική, υγεία και θετική διάθεση. Πολύ σωστά. Ωραία. Για όλους εμάς λοιπόν που αγαπάμε τα push-ups, κύριε Τάσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Το Aqua Forum και ο κύριος Δημητριάδης λοιπόν ήταν κοντά μας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Να κάνω και μια διευκρίνηση πριν να σας αφήσω. Σήμερα το βράδυ στο site. Πολύ σωστά. Όλη η προπονητική πορεία η οποία θα ξεκινήσω να ακολουθήσω για τους επόμενους στόχους τους οποίους έχω μπροστά μου. Φανταστείτε ότι απέχω πάνω από 15 με 20 χρόνια από το χώρο της γυμναστικής. Έφτασε λοιπόν ο καιρός να ξαναβελτιώσω τον εαυτό μου, οπότε θα γράφω προπονητικά ένα μήνα με φωτογραφικό υλικό όλη την προετοιμασία. Έτσι λοιπόν, όποιος μπαίνει στο site από σήμερα θα είναι σε θέση να βρει όλη την τον τρόπο της προπόνησής μου και της διατροφής μου. activeman.gr, από αύριο θα έχετε όλες τις απαντήσεις και φυσικά τρόπους επικοινωνίας με τον κύριο Δημητριάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.